βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Καλαμπάκης. Βρισκόμαστε στην ουσία δηλαδή στο κέντρο υγείας του δεύτερου σε έκταση Δήμου της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας το οποίο ακουπά από την πάνω μεριά μέχρι και τα Γρεβενά και τα Ιωάννινα, το βάθος του Σπίρδου και φτάνει μέχρι την Αγριά Τρικάλων. Αυτή είναι η υγειονομική κάλυψη του κέντρου υγείας, που παρόλα αυτά όμως όλα αυτά τα χρόνια, αυτό όπως και τα υπόλοιπα της επαρχίας μας, έχουν στερηθεί τόσο βασικές ειδικότητες, όσο και η υλικοτεχνική υποδομή. Το βασικότερο όμως είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια το μαστίζουν και αυτό, αυτή η λεγόμενη μάστιγα της κινητικότητας στο δημόσιο και των μετακινήσεων στο δημόσιο. Καλούνται συνάδελφοί μας, ενώ ήδη τα κέντρα υγείας στερούνται βασικών ειδικοτήτων όπως παιδίατροι, να καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας με μετακινήσεις στα νοσοκομεία για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο στην ουσία είναι από μόνο του ομολογία των τραγικών ελλείψεων και στη δευτεροβάθμια. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φορές που στερηθήκαμε και στερούμαστε βασικές ειδικότητες και στον υπόλοιπο υγειονομικό τομέα. Βρεθήκαμε πολλές φορές με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά κιόλας, 40 ολόκληρες μέρες χωρίς καθαρίστρια παρακαλώ. Ναι, κι όμως οι δεσμεύσεις, οι μνημονιακές, οι πολιτικές των τελευταίων ετών καταδικάζουν τα κέντρα υγείας να στερούνται και βασικών ειδικοτήτων όπως είναι αυτές της καθαριότητας, της φύλαξης, των τραυματιοφορέων κτλ. Και όταν έχουμε μια κάποια παροχή σε τέτοιες υπηρεσίες αφορά τις λεγόμενες ατομικές επέσχυντες συμβάσεις, οι οποίες είναι συμβάσεις εξάωρου με 300 ευρώ το μήνα και κάθε μέρα δουλειά. Λες και μια μονάδα υγείας το υπόλοιπο ωράριο δεν έχει ανάγκη για καθαριότητα, λες και μια μονάδα υγείας το υπόλοιπο ωράριο δεν έχει ανάγκη για τραυματιοφορείς, λες και το υπόλοιπο ωράριο δεν έχει ανάγκη για ακτινογραφίες σε περιστατικά. Είναι ευκαιρία μέσα από αυτή την πανδημία, διότι την αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, όποιος δεν θέλει να την καταλάβει και μέσα από αυτή την πανδημία, απλά στην ουσία κάνει το στοθοκάμιλο. Είναι η ευκαιρία λοιπόν όλοι μαζί, χωρίς και τα σωματεία, να βάλουμε ως πρώτο βασικό ζήτημα τη στελέχωση με μόνιμες προσλήψεις του δημόσιου συστήματος υγείας. Η πανδημία το απέδειξε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα και τι πολύτιμες ακόμη και έτσι, με οργανογράμματα τα οποία πολλές φορές είναι και κάτω από 50%, με γιατρούς να λείπουν, με μετακινήσεις. Σας είπα και πριν, στερούμαστε ακόμη και την παιδεία του, η οποία είναι η θέση της Υπηρεσίας Καλαμπάκας, αλλά στην ουσία συμμετέχει για να στηρίξει την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Τρικάλων. Είναι λοιπόν η ευκαιρία να αναδείξουμε το σπουδαίο ρόλο του δημόσιου συστήματος υγείας μέσα και από αυτή την πανδημία. Γι' αυτό και ζητάμε και φωνάζουμε όλο αυτόν τον καιρό για μόνιμες προσλήψεις, για ένταξη των επαγγελμάτων μας στα βαρέα και ανθρωπινά, για άμεσο εξοπλισμό υλικοτεχνικό σε όλα τα κέντρα υγείας. Στερούμαστε αυτή τη στιγμή ακόμη και εδώ και τα τελευταία χρόνια, βασικό εργαστηριακό μικροβιολογικό έλεγχο ακόμη και τα πρωινά. Ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει την υποδομή και θα μπορούσε να έχει, να προσφέρει στον κόσμο παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πρόληψης και προαγωγής υγείας, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας πάνω και κυρίαρχα, στερείται ακόμη και το να μπορεί να έχει έναν βασικό εργαστηριακό έλεγχο τα πρωινά ωράρια. Διότι στη λογική του κουτσορέματος, στη λογική των μειώσεων, στη λογική του κόστους όφελος για την υγεία, φτάσαμε στο σημείο, παρακαλώ λίγο να ανοίξετε για να περάσετε στον χώρο. Α, όχι, το πει μέσα, εντάξει. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε ούτε τον βασικό εργαστηριακό έλεγχο. Να μην μπορούμε δηλαδή να έχουμε την ουσία της ιατρικής πράξης. Μένουμε ώρες μόνοι μας, στην ουσία με το στεθοσκόπιό μας και με ένα καρδιογράφημα. Βασικά ζητήματα λοιπόν, στελέχωση μονάδων υγείας με λοιπές ειδικότητες, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά, μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί η πανδημία δεν θα τελειώσει αύριο και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό πια. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, θέλουμε δίπλα τον κόσμο και θέλουμε πιο πολύ απ' όλα να κάνει σημαία του τον αγώνα για το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να σας καλέσω αυτή τη στιγμή για ένα λεπτό να αποτάσουμε χώρο τιμής σε όλους τους αγωνιστές, μαχητές, υγειονομικούς όλων των ειδικοτήτων ανά τον κόσμο και στους δικούς μας πάμπολους ασθενείς ήδη αυτή τη στιγμή.
στα μεγάλα ειδικά νοσοκομεία της χώρας, ενός λεπτού στη γη.